Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γρηγόρης Οικονομίδης και σας καλωσορίζω εκ μέρους των συντελεστών του Λαβριωτικού Κόμμου στην εκδήλωση αυτή τη σήμερα με θέμα «Ο αγώνας των κατοίκων της Κερατέας κατά της δημιουργίας σχητάς στο Βιόκαστρο και η συμβολική του διάσταση». Βέβαια, όταν οργανώσαμε τη σημερινή εκδήλωση, δεν είχε προγραμματιστεί για σήμερα η ψήφιση του προνομοσχεδίου, καθώς και η 48η απεργία. Είμαστε σίγουροι όμως ότι θα υπήρχε αυτό το μέγεθος των αντιδράσεων που υπάρχει σήμερα. Δυστυχώς έχουμε και γεννούμε και έναν νεκρό. Πιστεύω όμως τελικά ότι είναι άκρως σημαντική αυτή η χρονική στιγμή, η οποία θα βοηθήσει να φρεσκάρουμε το τι έγινε πριν λίγους μήνες στην περιοχή μας και να αναλογιστούμε πόσο τυχεροί ήμασταν τελικά, πόσο τυχεροί σταθήκαμε, που δεν θυμήσαμε και εμείς νεκρούς μέσα από αυτές τις ακραίες καταστάσεις που ζήσαμε. Η σημερινή μας λοιπόν εκδήλωση περιλαμβάνει την παρουσίαση για πρώτη φορά σε πρώτη προβολή του ανατρεπτικού, θα πω εγώ, ντοκιμαντέρ «Κερατέα Κερατά 4-0, το χρονικό του αγώνα, της αντίστασης, το χρονικό της αντίστασης». Το ντοκιμαντέρ θα προλαγήσουν ο δημοσιογράφος Βάιος Σύρος εκ μέρους του Λαβριωτική Κόμ, καθώς και ο Μαρίνος Μουζάκης και Νίκος Ιουσέφ από την ομάδα της Τζάντινες. Αλλιώς θα είχαμε σχεδιάσει, αλλιώς μας ήρθαν, εντάξει, δεν πειράζει, ο λαός αντιδρά, γίνεται έξω και αυτό είναι πολύ υγιές. Ό,τι κάναμε εμείς εδώ πέρα επί 128 ημέρες, δεν λέω αν το θυμόμαστε όλοι, το έχουμε ζήσει όλοι. Ήταν μια προσπάθεια όλων των κατοίκων και στην πορεία ολόκληρης της Ελλάδας και όχι μόνο, στο να μπορέσουμε να διώξουμε από το μέλλον ένα φασιστικό κράτος. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δεν έχει να κάνει με πολιτικά, πιστεύω. Έχει να κάνει με μια νοοτροπία κάποιας πολιτείας που ήρθε εδώ πέρα να επιβάλλει τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία εξυπηρετεί σε έναν τόπο, παρθένο. Εμείς θέλαμε περιβάλλον, θέλαμε υγεία, θέλαμε πολιτισμό και ξαφνικά ήρθαν να μας πούν ότι θα το κάνουν σκουπιδότοπο. Νομίζω ότι παρότι σε προκειμένο χρόνο σε κάποιες εκδηλώσεις συμμετείχαν 150-200 άτομα. Όταν φτάσαμε στο διατάφτα, είδαμε μπροστά το ματατζή. Τότε διαπιστώσαμε όλοι ότι ως εδώ είναι, πρέπει να βγούμε έξω και αυτό κάναμε ως κοινωνία. Δεν είχαμε ηγέτες και δουλέψαμε άψογα ως κοινωνία και το αποδείξαμε και τους διώξαμε. Ήταν ευτύχημα, δεν ξέρω, ήταν ένα χέρι πάνω από την πόλη που μας καθοδηγούσε, μας βοηθούσε σε αυτά που κάναμε. Δηλαδή, ο καθένας είχε ένα τομέα που τον ήξερε πολύ καλά. Έτυχε ο Γρηγόρης να ξέρει πολύ καλά με υπολογιστές. Εγώ, ως δημοσιογράφος, έχω το δικό μου το τομέα. Αποφασίσαμε λοιπόν ο Σταμάτης, ο οποίος και αυτός χειρίζεται τον λόγο, γραπτά κείμενα κτλ. Αποφασίσαμε ότι στην αρχή τουλάχιστον, μέσα στον πανικό, θα είχαμε τρόπο να επικοινωνήσουμε τον αγώνα που κάναμε. Ξέρετε, το ζήσατε κι εσείς όλοι ότι είχαμε μπροστά ένα Μπόμπολα, είχαμε ένα κράτος, είχαμε τα ΜΑΤ, ποντάρανε στο ότι έχουν τα ΜΜΕ, είχαμε προλαφούσο. Όλοι ήταν εναντίον του αγώνα που κάναμε. Στην καλύτερη περίπτωση κάλυψη, δηλαδή, εμείς ήμασταν οι 250 αλήτες που καταστρέφαμε δρόμους, γκρεμίζαμε γεωφύρια κτλ. Και δεν αφήναμε το κράτος των Αθηνών να επεκταθεί εδώ πέρα για να έχει και ένα ακόμη σκουπιδότοπο όπως είναι στη Φυλή. Προσπαθούσαμε βράδια, τραβάγαμε το υλικό. Ήταν εκατοντάδες οι άνθρωποι που μας βοηθούσαν, γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε παντού να τραβάμε το υλικό αυτό για να μπορούμε να το κάνουμε σε CD και να το μοιράζουμε στους ιδιωτικούς σταθμούς ξημερώματα. Υπήρχαν εκατοντάδες φίλοι οι οποίοι με τα φιλμάκια αυτό που είδατε πριν από λίγο, η πρόκληση του ντοκιμαντέρ με τον αστυνομικό με το πιστόλι, το τράβηξε μια κοπέλα. Είχε το θάρρος εκείνη την ώρα που γινόταν να βγάλει το κινητό της να το τραβήξει. Ήταν ένα ντοκουμέντο η αστυνομία, γιατί εμείς δεν ασκούσε βία στην περιοχή και όμως η εικόνα τα έλεγε όλα. Δηλαδή, τους αποστομώσαμε με τη συμπαράσταση όλων που προσφέρανε σε αυτόν τον αγώνα από κοινού και με την ψυχή τους. Στην πορεία λοιπόν, προσπαθώντας να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη θύμωση που είχαμε, έπεσε μια ιδέα σε μια συνάντηση 5 ανθρώπων να κάνουμε ένα πόρταλ δισκογραφικό. Υπήρχαν ήδη τα blogs που κάναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ξέρετε ποια blogs υπάρχουν στην περιοχή μας. Κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά, στηρίζαν τον αγώνα, ζεστέραν τον κόσμο. Εμείς σκεφτήκαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό με την έννοια να είναι ειδησιογραφικό. Δηλαδή να μπορεί ο κάθε δημοσιογράφος
χωρίς να είναι εξαρτημένος με κάποιο μέσο, να μπορεί να παίρνει, να δει από εκεί πληροφοριακά στοιχεία για τους δικαστικούς αγώνες, για το τι γίνεται, τι αγώνες κάνουμε και κυρίως οπτικό υλικό. Αυτό που βοήθησε πάρα πολύ είναι η εικόνα. Γι' αυτό είπα και τα παιδιά, νομίζω ένα κίνητρο ήταν και η εικόνα που είχαμε έτσι, για να θα μας τα πούνε καλύτερα τα παιδιά. Να κάνουμε το ντοκιμαντέρ αυτό. Το αξιόλογο ντοκιμαντέρ, αξίζει να το δείτε. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν καταφέραμε και περάσαμε αυτό το φράγμα της μη ενημέρωσης που υπήρχε. Η αφεντιά μας ως κερατέα έφτασε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Αυστραλία κτλ. Είχαμε το διάλειμμα του Πάγκαλου, μεγάλη επιτυχία. Το χαρήκα τότε που χειροκροτάγαμε και τα σώρα, έτσι. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Έχουμε ένα κράτος το οποίο αποδεικνύει μέρα με τη μέρα ότι δεν σέβεται τίποτα. Ο προφορικός λόγος δεν είναι τράπια, είναι άνθρωποι χωρίς παντελόνια. Εμείς είμαστε με παντελόνια και πάμε και συζητάμε και υποτίθεται έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει κάτι γραπτό, αυτό να το έχουμε, να ξέρουμε ότι κινούμαστε προς τα εκεί, με αυτό που αποφάσισε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι είμαστε πάλι στον αέρα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία λέει ψέματα με προς πολιτικών ανά 5 λεπτά. Ανέλει τον εαυτό του κτλ. Για το κρίσιμο ζήτημα της χώρας. Όσο μάλλον για την κερατέα. Νομίζω πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Εύχομαι να μην γίνει απολύτως τίποτα, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά κάπου χρειάζεται να έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλίου μας ότι ενδεχομένως αυτά που βλέπουμε μπορεί αργότερα τον χρόνο να έχουμε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ από τις Τσιριζάνουλες και ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι Τσιριζάνουλες που ακούσατε αρκετές φορές σήμερα αυτή τη λέξη, όπως οι ίδιοι λένε στην ιστοσελίδα τους, δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι μια φιλοσοφία ζωής. Είναι τρόπος επιβίωσης, δημιουργίας, επικοινωνίας ή ακόμα και φυγής. Είναι τρόπος αντίστασης και καταγγελίας. Από την πρώτη στιγμή του αγώνα, στάθηκαν αλληλέγγυοι στον αγώνα μας και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μας βοηθήσουν. Αν θυμάστε, παραμονή Χριστουγέννων ήταν μαζί μας στον μπλόκο ανήμερα. Προσπαθώντας να ψυχαγωγήσουν εμάς και τα παιδιά μας. Ήταν βέβαια και από τους βασικούς συντελεστές του μοναδικού Art Resistance Festival, το οποίο έγινε στον μπλόκο του Βιοπάτευτο και παρουσίασαν και τη δουλειά τους μέσα από αυτό. Αλλά και μετά, όταν αποχώρησαν τα ΜΑΤ, ήταν πάλι μαζί μας και πρόσφατα παρουσίασαν στη Χρυσή Τομή την παράσταση Μίστρο Μπούφο του Dario Fo. Τους ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχουν κάνει για μας. Αφήνουμε όμως τους ίδιους να πούνε λίγα λόγια για τη συμμετοχή τους στην ταινία. Και τι σημαίνει και αυτό στο φαινόμενο για εμένα. Μαρίνος Πουλάνης σήμερα από τις Τσιριτσάνουλες. Εμείς σαν ομάδα είμαστε ουσιαστικά μια κολεκτίβα καλλιτεχνική. Γνωρίσαμε την κερατέα και τους ανθρώπους της μέσα στον αγώνα, μέσα στη φωτιά. Όταν πρώτο ήρθαμε να παίξουμε θέατρο στον μπλόκο. Από εκεί και πέρα ως άνθρωποι καταρχήν σταθήκαμε αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα. Κυρίως γιατί για μας, έξω από τα τοπικά πλαίσια, ο αγώνας της κερατέας ήταν ό,τι πιο σημαντικό υπήρχε εκείνο τον καιρό και αυτό αποδείχθηκε και στη συνέχεια, γιατί είναι ο μοναδικός αγώνας, μάλλον η μοναδική μάχη, γιατί ο αγώνας δεν τελείωσε, η μοναδική μάχη που κερδίθηκε απέναντι σε αυτό το πάνωπλο κράτος, το κράτος το οποίο έχει παραδώσει μια χώρα στους τοκογλύφους, ξένους, Έλληνες και όλα αυτά. Ο αγώνας ενάντια στους εργολάβους δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας αγώνας ενάντια σε αυτό το πράγμα που πάει να μας φορεθεί. Εμείς εκείνο τον καιρό, όσο γινόταν ο αγώνας, ταξιδεύαμε κιόλας, κάναμε περιοδίες με το θέατρο και ανακαλύπταμε ότι αυτό που συνέβαινε εκείνο τον καιρό, αυτούς τους 4 μήνες στην κερατέα, είχε ένα τρομερό αντίκτυπο σε όλη την ελληνική κοινωνία. Όσοι μαθαίναν ότι έχουμε κάποια σχέση με τους ανθρώπους εδώ, θέλανε να μάθουν, θέλανε να ενημερωθούν και όλοι περιμέναν την έκβαση αυτού του πράγματος. Αν η μάχη της κερατέας είχε χάσει, αν είχαμε χάσει αυτή τη μάχη, η κοινωνία θα έκανε πολύ καιρό να σταθεί στα πόδια της. Βέβαια, από ό,τι αποδείχθηκε, δεν έχουμε κερδίσει άλλη μάχη μετά από αυτή. Θα δούμε. Εμείς λοιπόν ήμασταν αλληλέγγυοι γιατί πιστέψαμε ότι αυτός ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο για το πρακτικό θέμα που θα βιώνατε εδώ πέρα με μια χωματερή μέσα στα σπίτια σας, αλλά ήταν ένα βασικό παράδειγμα για μας το πώς μια κοινωνία
όταν μπορεί να ενωθεί, μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε πάνω από το κράτος. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα το οποίο, ειδικά σήμερα, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί σήμερα ήταν μια πάρα πολύ άσχημη μέρα. Είχαμε ένα νεκρό, είχαμε δεκάδες τραυματίες, όχι από συγκρούσεις διαδηλωτών με ΜΑΤ, αλλά από συγκρούσεις διαδηλωτών με διαδηλωτές. Για μας είναι μια πολύ άσχημη μέρα σήμερα. Παρ' όλα αυτά χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και μπορούμε να συζητήσουμε τα περαιτέρω. Δύο τεχνικά θα πω ότι λόγω της γνωριμίας μας εδώ με τους ανθρώπους και τη λαμπρεωτική ΚΟΜ ήρθε στα χέρια μας το υλικό που έκανε αυτή η καταπληκτική δουλειά που έκανε η λαμπρεωτική και εμείς απλά φτιάξαμε ένα χρονικό του αγώνα. Δεν έχει μαθήτερες προτάσεις αυτό που το ντοκιμαντέρ που θα δείτε, είναι ένα απλό χρονικό. Το οποίο όμως, κατά τη δικιά μας την άποψη, είναι πολύ διδακτικό για όλη την κοινωνία. Είναι μια ταινία η οποία είναι για κινηματική χρήση, δηλαδή δεν έχει φτιαχτεί για εμπορικούς σκοπούς, αλλά μόνο και μόνο για να μιλήσουν τα κινήματα και οι κοινωνίες μεταξύ τους, να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση που βρισκόμαστε. Αυτά. Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου. Εγώ είμαι ο μουσικός, τέλος πάντων, που μάζεψα κάποιους άλλους μουσικούς για να κάνουμε, για να καλύψουμε, τέλος πάντων, το ντοκιμαντέρ. Ο Μανίνος ξέχασε να σας πει ότι το στοιχείο που θέλαμε να βγάλουμε στο ντοκιμαντέρ είναι ότι θέλαμε να κάνουμε μια βουβή ταινία με μουσική. Για ποιο λόγο? Γιατί ο αγώνας σας και πάλι το αγώνα δεν χρειαζόταν λόγια. Δηλαδή, η ίδια εικόνα μπορεί να δείξει ακριβώς τι γινόταν. Δεν χρειάζεται κανένας να πει γι' αυτό με τη δικιά του γνώμη. Δεν υπάρχει γνώμη, παρά υπάρχει μόνο αντίσταση και αγώνας. Τέλος πάντων, στην κυβέρνηση αυτή που είπατε ότι ήταν φασιστική και συμφωνούμε κι εμείς. Τώρα, το δύσκολο πράγμα στην κάλυψη, στη μουσική κάλυψη του ντοκιμαντέρ αυτού ήταν με ποιο είδος θα έπρεπε να καλύψουμε το ντοκιμαντέρ. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ανήκω από μικρός, τέλος πάντων, από μια σκηνή punk, garage, και ήταν πάρα πολύ καλή η περίπτωση στο να καλύψουμε τη μουσική, γιατί όλα τα μπάχαλα που έχουμε δει μέχρι τώρα έχουν garage και rock χαρακτήρα. Το πήραμε αλλιώς και δεν το κάναμε αυτό και δεν το έκανα εγώ επειδή θα μ' άρεσε κιόλας, γιατί παρακολουθούσα τον αγώνα σας και είδα ότι η Κερατέα ήταν η μοναδική φορά που έβλεπα στην Ελλάδα ανθρώπους διαφορετικών ιδεολογιών και παρατάξεων. Δηλαδή, είσαστε ένας κουβάς με όλους μέσα ιδεολογικά, αλλά καταφέρατε το τοπικό. Δηλαδή, καταφέρατε να μαζευτείτε μαζί και να κοντράρετε την κυβέρνηση μαζί και να καλύψετε τα νότα αυτών που ήταν στην πρώτη γραμμή, στα χαρακόμματα που ήταν μπροστά στα ΜΑΤ, και όλοι μαζί, τέλος πάντων, κάνατε αυτόν τον αγώνα. Οπότε προσπαθούσα να σκεφτώ ποια όργανα μπορούν να είναι αυτά και τα όργανα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα πιάνο κλασικό, είναι ένα μουσικό πριόνι που μπορεί μερικοί να γνωρίζετε από τις προηγούμενες εκδηλώσεις μας. Είναι ένα θέρεμιν, δηλαδή το θέρεμιν είναι ένα όργανο το οποίο παίζεται με τα χέρια στον αέρα και είναι και ένας τύπος που κάνει ηλεκτρονικά. Γιατί είναι όλα αυτά? Για να δείξουμε διαφορετικότητα όπως και η κοινωνία. Δηλαδή, εσείς μαζευτείτε τέλος πάντων και κάνατε όλο αυτό το πράγμα που στην αρχή είχαμε μείνει. Δηλαδή, δεν το πιστεύαμε, ας πούμε, ότι τόσο διαφορετικά άτομα θα κάνουν αυτό το πράγμα και όμως εσείς το καταφέρατε. Αυτό νομίζω ότι είναι και το καλύτερο στον αγώνα, δηλαδή να συσπηρωθούν άτομα και να κάνουν αυτό το πράγμα που κάνατε εσείς. Οπότε, ας πούμε την ταινία και ας καταλάβουμε όλοι τι κάνουμε. Θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Σεραφείμ Σεφεριάδη. Ο κύριος Σεφεριάδης είναι διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κολούμπια, είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντιου Πανεπιστημίου, είναι μέλος των Πανεπιστημίων του Cambridge, της Οξφόρδης, του Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου. Καταρχάς, σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πάρα πολύ τιμητική πρόσκληση και μετά ειδικά
όλους αυτούς τους τίτλους που αράδιασε ο αγαπητός κ. Οικονομίδης, αισθάνομαι ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσω λέγοντας ότι αντί να είμαι εγώ εδώ για να σας μιλήσω, θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. Θα έπρεπε να είστε εσείς στα πανεπιστήμια, ειδικά αυτή την περίοδο, αλλά και στο Διγυναικές, για να εξηγείτε αυτή την εμπειρία, τα βιώματά σας, τα οποία αποτυπώνονται πάρα πολύ καλά σε αυτό που είδαμε και το οποίο πάρα πολύ εύστοχα περιγράφεται ως έργο του κόσμου της κερατείας, της λαμπρωτικής. Και οι συντελεστές στο τεχνικό σκέλος δεν είναι παρά οι άνθρωποι που κατάφεραν να το αποτυπώσουν στον α ή β βαθμό και το αποτύπωσαν πάρα πολύ καλά, βέβαια. Συνεπώς, αυτά που έχω να πω εγώ, ενδεχομένως εσείς τα γνωρίζετε και τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα και μάλλον εγώ έχω να αποκομίσω και να μάθω παρά να σας πω πράγματα που δεν γνωρίζετε. Ωστόσο, η ευκαιρία που δίνεται είναι σημαντική για να δείξουμε 2-3 στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν στο μυαλό όλων και για την περίοδο που διανύουμε συγκυριακά τώρα, τις μέρες αυτές, αλλά και για το επόμενο διάστημα. Και ο αγώνας αυτός της κερατέας πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί με ένα πάρα πολύ πυκνό τρόπο δείχνει τα προβλήματα της εποχής και τις λύσεις τους ταυτόχρονα. Την προοπτική της λύσης, της ανάταξης αυτού του αδιέξοδου δρόμου στον οποίο έχουμε μπει ως χώρα συνολικά και όχι μόνο η χώρα η δική μας αλλά και οι περισσότερες χώρες στον κόσμο και δείχνει τους τρόπους που μπορούμε αυτή την κακή κατάσταση να την αντιστρέψουμε. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι αγώνες αυτοί έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά σειρά από ανάλογους αγώνες που προηγήθηκαν και στους οποίους πρέπει νομίζω να ποτίσουμε φόρο τιμής, τον αγώνα του γραμματικού, όπου ένα σχητά εγκαθίσταται στην καρδιά ενός καμένου πλέον δάσους, τον αγώνα της φυλής, όπου κυριολεκτικά έχουμε ένα σχητά στο κέντρο της Αθήνας, φαινόμενο που αποκαλύπτει και τον αξιακό παχυδερμισμό της εξουσίας, αν μου επιτρέπετε, τον αγώνα της Λυκύμης, στην Κέρκυρα, όπου επίσης χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, η ζωή μιας εγκύου γυναίκας, των Ταγαράδων, της Μαυροράχης στη Θεσσαλονίκη, του Αλιβερίου της Θήβας και πολλών άλλων. Όμως ο αγώνας αυτός της κερατέας είναι, πιστεύω, ξεχωριστός, γιατί με έναν πάρα πολύ ασυνήθιστα πυκνό τρόπο, όπως είπα και προηγουμένως, συνηφαίνει συμπεράσματα, προοπτικές, αλλά και αφήνει εξαιρετικά σημαντικές, αγωνιστικές, διεκδικητικές παρακαταθήκες. Αποτυπώνει πάρα πολύ γλαφυρά την αντιδραστικότητα αυτού που ζούμε. Αυτό που, ενώ δεν είναι παρά μια κοσμοϊστορικών διαστάσεων απάτη, όπως απάτη είναι και η έννοια υγειονομική ταφή απορριμμάτων, έτσι, διότι γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Αυτό που αποκαλείται υγειονομική ταφή βγαίνει στον υδροφόρο ορίζοντα και οι πρώτες εναλλακτικές που με επιστημονικοφανή τρόπο παρουσιάζονται μολύνουν την ατμόσφαιρα με τις καύσεις και όλα τα συναφή. Δείχνουν πως μια πραγματικά τεραστίων διαστάσεων απάτη παρουσιάζεται ως περίπου μονόδρομος και αναγκαιότητα. Έτσι, αυτό περίπου γίνεται και σήμερα. Θεωρείται ότι αυτή η καταστροφική πορεία, η οποία γίνεται καταστροφικότερη κάθε μέρα που περνάει και που το διαπιστώνουμε, παρουσιάζεται ως ο μόνος δρόμος, ως μια αναγκαιότητα στην οποία πρέπει να υποταχθούμε κιόλας. Δείχνει επίσης την τεράστια δυναμική της κοινωνίας, των αποκλεισμένων, η οποία είναι πραγματικά αναγεννητική. Δείχνει πως οι απλοί άνθρωποι, όταν συνειδητοποιήσουν το δίκαιο, και παρά τις λιδωρίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όλοι εδώ έχουμε συνειδητοποιήσει το δίκαιο αυτού του αγώνα. Δεν πρόκειται για μια ιστορία όπου
μια τοπική κοινωνία αντιδρά στον άρχοντε να θάβονται στην περιοχή της Απορρίμματα, προτείνοντας να πάνε κάπου αλλού, αλλά ως φορείς της επιστημονικής προόδου και της προόδου του ανθρώπινου είδους, κατανοεί ότι για να λύσει το δικό της πρόβλημα πρέπει να τα βάλει με αυτούς που κερδοφορούν πάνω στην πλάτη όλων των τοπικών κοινωνιών και λόγω του κόσμου, θα μπορούσαμε να πούμε διασταλτικά. Και δείχνει πως όταν έχουμε τέτοιους αγώνες, αναδύεται ένα επίπεδο πάνω από τις επιμέρους πολιτικές διαφορές και τις επιμέρους πολιτικές ταυτότητες ή ταυτίσεις μπορεί να έχει κανείς. Και αυτό είναι το πραγματικά αναγεννητικό, αυτό που δίνει την προοπτική ενός άλλου κόσμου. Ενός κόσμου ο οποίος πραγματικά επιδιώκει το συμφέρον της κοινωνίας, προσπαθεί να αξιοποιήσει τα επιστημονικά πορίσματα και βεβαίως είναι ο δρόμος του μέλλοντος. Και το τρίτο πράγμα το οποίο δείχνουν αυτοί οι αγώνες είναι τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό το όραμα να πραγματοποιηθεί. Οι κάτοικοι της Κερατέας, εσείς δεν βγήκατε στο δρόμο και δεν συγκρουόσασταν με τα μάτια επί 4 μήνες, επειδή αυτό ήταν στις συνήθειές σας ή επειδή ήταν κάτι ευχάριστο. Οι αγώνες έγιναν τόσο σκληροί, τόσο βίαιοι, τόσο μαχητικοί, ακριβώς επειδή συνειδητοποιήθηκε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και αυτό το αντιμετωπίζει και σήμερα η κοινωνία. Για να μπορέσουν οι επιδιώξεις και αυτά τα οράματα να τελεσφορήσουν, να βρουν μια πραγματική απήχηση και να δώσουν λύσεις στα προβλήματα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τις μαχητικές δράσεις. Αυτές οι μαχητικές δράσεις είναι κυριολεκτικά εκ των όνου κάνευ και αποκαλύπτουν με ένα πάρα πολύ καθαρό τρόπο και το περιεχόμενο των ανθρώπων της εξουσίας, τους λόγους δηλαδή για τους οποίους είναι διατεθειμένοι να καταστήλουν με βίαιο τρόπο, με βασανιστήρια, όπως αναφέρθηκε και στην ταινία που παρακολουθήσαμε, απλούς ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο προκειμένου να προστατευτούν ειδικά συμφέροντα. Τα συμφέροντα των μεγαλοβολάβων, της μαφίας των σκουπιδιών, όπως αναφέρεται. Είδα κατά τη διάρκεια του βίντεο ότι υπήρχαν πανό που αναφέρονταν οι λέξεις «το κράτος των εργολάβων». Αυτό ακριβώς αποτυπώνει την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το κράτος των τραπεζιτών και κάποιων άλλων μικρών ελίτ, οι οποίες ιδιοποιούνται αυτό που κοινωνικά παράγεται. Και επίσης είδα ότι οι αγώνες της Κερατέας, ένα πανό, έλεγε, είναι αγώνες όλων μας. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ γλαφυρά συμπεράσματα. Είναι πράγματα τα οποία οφείλουμε όλοι να τα μεταλαμπαδεύσουμε και είναι πράγματα για τα οποία διψάει η κοινωνία, η οποία κινείται με έναν αδύρυτο τρόπο στον ίδιο ακριβώς δρόμο. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε και χωρίς να κατασταλάξω τον χρόνο, πιστεύω ότι θα υπάρχει και μια συζήτηση για την ταινία με πλούσια βιώματα και ερωτήσεις ή παρεμβάσεις από εσάς, να σταθώ λίγο πιο εκτενώς σε αυτά τα τρία σημεία, σε αυτούς τους τρεις άξονες. Να επαναλάβω δηλαδή κάποια στοιχεία σε σχέση με τους συμβολισμούς, σε σχέση με τα συμπεράσματα, αλλά και με τις παρακαταθήκες που αυτός ο μεγάλος αγώνας αφήνει. Και θα ήθελα να σταθώ λίγο στο περιεχόμενο και να το κάνω λιγάκι πιο σαφές αυτό που είπα πιο πριν. Ότι ο αγώνας της Κερατέας σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένας τοπικός αγώνας ιδιωτελών συμφερόντων, κάποιων κατοίκων που είχαν ένα ειδικό πρόβλημα. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος αποκάλυψε ότι το σύστημα της κερδοφορίας συγκεκριμένων ανθρώπων, προκειμένου των εργολάβων, των θεσμικών λεγόμενων επενδυτών ή των τραπεζιτών και των πολιτικών τους εκπροσώπων, μεγάλων, αλλά συχνά και μικρών, παρατρεχάμενων, τοπικών παραγοντίσκων, βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με τον ορθό λόγο, με τα πορίσματα της επιστήμης και με την προοπτική της ίδιας της ανθρώπινης ανέλυξης. Χωρίς να θέλω να υπησέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες, για τις οποίες όμως, αν και επαγγελματικά μακρινός, είμαι πιστεύω σε θέση να το κάνω, στην Κερατέα είδαμε πως ένα κράτος με δήθεν δημοκρατική νομιμοποίηση, νομιμοποίηση που είναι στιγμιαία όμως,
και ψευδώς αποκομίζεται για να μπορεί στη συνέχεια αυθαίρετα δεσμευτικά για τους πολίτες, αλλά χωρίς λογοδοσία, να συντάσσεται με ιδιωτικά συμφέροντα, με τα συμφέροντα της κερδοφορίας μιας μικρής, μιας ευχρής μειοψηφίας μέσα στην κοινωνία, χωρίς ίχνος μέρημνας για περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά και για τις ανθρώπινες επιπτώσεις τους. Είδαμε επίσης στο πλαίσιο αυτό και το ρόλο των δυνάμεων καταστολής. Λέγονται, είναι ειρωνικό ότι λέγονται μονάδες αποκατάστασης της τάξης. Προστασίας του πολίτη. Υπάγονται σε ένα υπουργείο που έχει το θράσος να αποκαλείται Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, ο αγώνας της κερατέας αποκάλυψε το περιεχόμενο και κανένας δεν χαίρεται γι' αυτό. Όμως το συμπέρασμα πρέπει να βγει. Και μέσα στη διαδικασία οι απλοί άνθρωποι κατανόησαν σε βάθος και το ρόλο αυτών των παιδιών, αλλά έπαψαν να τους φοβούνται κιόλας. Έτσι. Γιατί καμιά φορά υποστασιοποιούμε τις δυνάμεις καταστολής, στους ανθρώπους δηλαδή που, όπως λέει και ένα σύνθημα που φωνάζεται τακτικά στους δρόμους, φέρονται σαν σκυλιά που φυλούν τα αφεντικά τους. Ο κόσμος έπαψε να τους φοβάται γιατί κατάλαβε το ρόλο τους και έχασε αυτή την σύνομη κουλτούρα από την οποία διέπει την πλειοψηφία του κόσμου. Βλέπουμε ένα όργανο της τάξης, φορέα μιας κοινωνικής υπηρεσίας. Όλοι είμαστε διατεθειμένοι να συνταχθούμε με αυτό που μας λέει. Όταν όμως αποκαλύπτεται, και εδώ αποκαλύφθηκε πάρα πολύ καθαρά, ότι δεν πρόκειται παρά για μισθοφόρους μιας άδικης, παράλογης και φαύλης οικονομικής εξουσίας. Από πίσω ρε, από πίσω, ντούρε από εκεί ρε! Ακριβώς ως προέκταση αυτής της καθημερινής. Έλα κοντούλες, πέφτετε κάτω όλες! Είδαμε επίσης τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συκοφαντούν αυτούς τους αγώνες. Προσπαθούν να τους φέρουν σε ένα άλλο επίπεδο, τους όρους που περιέγραψα πιο πριν, να τους υπονομεύσουν, να υπενθυμίσουν ότι πρόκειται για ιδιωτελείς μάχες, την ώρα ακριβώς που είναι αυτό που δίνει ελπίδα στην κοινωνία, ενώ αυτοί ακριβώς παίρνουν τη φρίκη και τα αδιέξοδα. Και βεβαίως να επαναλάβουμε ότι ο μόνος δρόμος, ο δρόμος ο οποίος επέτρεψε να προκύψουν όλα αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά συμπεράσματα, είναι ο δρόμος της μαχητικής δυναμικής διεκδίκησης. Το κράτος και τις περιστάσεις, θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, κράτος και όχι κυβερνήσεις, γιατί η όποια κυβέρνηση μέσα στο υπάρχον πλαίσιο προκειμένου να πορευθεί, οφείλει να διασφαλίσει την κερδοφορία αδιέξοδων για την κοινωνία ιδιωτικών συμφερόντων, η συγκούμενη χιτά ή ακόμα και την καύση, τη λεγόμενη θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων, δεν κάνει άλλο από το να διασπαθίζει δημόσιους πόρους που κάποτε τους αντιλαμβανόμαστε ως αυξημένα τέλη στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κάποτε όμως ως φορολογία, βαριά φορολογία, την οποία την εισπράττει το κράτος είτε άμεσα είτε πιο συχνά έμεσα, προς όφελος και μόνο ιδιωτικών συμφερόντων, αυτών των μεγάλων εργολάβων σκουπιδιών. Και είπα και προηγουμένως ότι η ειρωνία είναι ότι αυτό εμφανίζεται ως μονόδρομος. Είναι αυτό το μοτίβο γνώριμο και το μνημόνιο, η κατεδάφιση της ίδιας της κοινωνίας για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των τραπεζιτών, εμφανίζεται ως μονόδρομος. Και η κερατέα έδειξε με τον τρόπο της, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να το αναδείξουμε, ότι είναι απάτη αυτό. Είναι ψέμα. Το έδειξαν, το αποκάλυψαν με έναν εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο οι ηρωικοί αυτοί αγώνες. Γιατί όπως η χιτά δεν είναι παρά ο ιστορικά λιγμένος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, και να πούμε εδώ σε παρένθεση ότι πουθενά στην περίοπτη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν χιτά. Υπάρχει μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στην εγκατάσταση των χιτά, για να καταλάβει κανείς την απόλυτη υποκρισία. Έτσι και πολιτικές σαν και αυτές του μνημονίου είναι ιστορικά λιγμένες, είναι εγγενώς ατελέσφαρες, δεν οδηγούν πουθενά και είναι εξαιρετικά ζημιογόνες.
Για την ακρίβεια, όχι μόνο δεν δίνουν λύσεις, αλλά επιδεινώνουν το πρόβλημα. Είναι ένα φάρμακο πολύ χειρότερο από την αρρώστια. Λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως για τα χρέη, όπως και για τα άλλα προβλήματα αυτής της αντιδραστικής και κατασταλτικής ελληνικής πολιτείας, υπάρχουν. Το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων κρατούντων όμως είναι ότι αυτές οι λύσεις, παρότι τις γνωρίζουν, γιατί είναι γνωστές στον καθένα, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, είναι ότι αυτές οι λύσεις, αυτή η ορθολογική διαχείριση των προβλημάτων δεν εξασφαλίζει την κερδοφορία των χορηγών τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι για εκείνους ένα σοβαρό πρόβλημα γύρω από την επίλυση του οποίου στρέφονται όλες οι δράσεις. Ενώ με τον επίσημο λόγο προσπαθεί αυτή η αλήθεια, αυτή η πραγματικότητα να αποκριβεί και να διαχυθούν δήθεν οι συλλογικές ευθύνες. Τη στιγμή που το συνειδητοποιούμε όμως αυτό, οι κάτοικοι της Κερατέας το συνειδητοποίησαν πιο γρήγορα, θα μπορούσε να πει κανείς, από την υπόλοιπη κοινωνία, και αυτό είναι μια παρακαταθήκη. Τη στιγμή που το συνειδητοποιούμε όμως αυτό, καταραίει όλη η προπαγάνδα σαν ένας χάρτινος πύργος. Όπως ακριβώς κατέρευσε ο επίσημος λόγος της αναγκαιότητας εγκατάστασης Χιτά εδώ στην Κερατέα. Το γεγονός δηλαδή ότι λέγεται ότι τίποτα διαφορετικό δεν γίνεται, ότι όλα είναι προδιαγεγραμμένα και αναπόφευκτα, αποκαλύπτεται ως το πραγματικό ψέμα που είναι. Πρέπει όμως εδώ, μας δίνει την ευκαιρία αυτή η κατάσταση, να αναλογιστούμε και την απόλυτη αντιδραστικότητα, την έκταση αυτής της αντιδραστικότητας που δείχνει η κυρίαρχη προβληματική. Ότι δηλαδή η λύση που προβάλλεται ως μονόδρομος είναι μια λύση βλαπτική, ακριβή και καταστρεπτική. Αυτό συμβαίνει και γενικότερα, όπως είπα. Και οι αγώνες της Κερατέας όλα αυτά τα ανέδειξαν και πέτυχαν μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη. Και αυτό, όπως γράφει πάρα πολύ σωστά και έγκυρα και το βίντεο που είδαμε, δεν αποτελεί παρά το πρώτο γύρο, έτσι, διότι τα συμφέροντα αυτά εναντίον των οποίων ο κόσμος της Κερατέας στάθηκε και επικράτησε, ανασυντάσσονται και έρχονται με νέες στρατηγικές, ποντάροντας στην κούραση των ανθρώπων, στην ανεμελιά μας καμιά φορά, η οποία βέβαια δεν επιτρέπεται πια στις μέρες μας, αλλά είναι σίγουρο ότι ως εχθροί αντίπαλοι παραμένουν και απειλούν. Όμως όταν υπάρχει συνειδητοποίηση και υπάρχει η διεκδικητική διάθεση, βλέπουμε ότι τίποτα, μα τίποτα, καμιά καταστολή, καμία μονάδα αποκατάστασης της τάξης, κανένας μισθοφορικός στρατός δεν είναι δυνατόν να γυρίσει πίσω το ρολό της ιστορίας. Μπορεί να το κάνει πρόσκαιρα, μπορεί να το κάνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όμως οι αγώνες της Κερατέας δείχνουν ότι όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, η πάνδημη κινητοποίηση, καμιά δύναμη δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί πάνω σε αυτήν. Ο Σταμάτης λοιπόν έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Πρωτού αρχίσω όμως θα ήθελα να σας πω ότι αυτά εδώ πέρα, τα βάζα που λέω εδώ πέρα, δεν είναι βάζα από τα δοχεία. Είναι κάλικες από τα χημικά που δεχτήκαμε στον αγώνα, τα οποία σκεφτήκαμε έναν τρόπο να τα ανακυκλώσουμε. Τα έχουμε μαζέψει και ανακοσμούν διάφορους χώρους. Είμαι το νεότερο μέλος της Λαβρωτική.com και ίσως και το πιο καυστικό, θα έλεγα, στη σελίδα. Όποιος, συγχωρήστε μου που θα το διαβάσω, απλά δεν θέλω να ξεχάσω κάτι, γι' αυτό το έχω γράψει. Όποιος έχει επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο θα έχει παρατηρήσει ότι κάτω από τον τίτλο της σελίδας, Λαβρωτική ενδράση, υπάρχει σκόπιμα μία πρόταση που, αν θέλετε, διευκρινίζει και προειδεάζει για το χαρακτήρα της. Αυτή η πρόταση λέει ακριβώς: η φωνή των κατοίκων που μάχονται για τη μη εγκατάσταση Χιτά στο Βεόκαστρο Κερατέας. Αυτή τη φωνή αφουγκαζόμαστε καθημερινά, αφού μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και προσπαθούμε τόσο καιρό να τις μεταφέρουμε στην ιστοσελίδα μας και τα γραπτά μας. Θα δούμε ότι μέχρι στιγμής την υπηρετούμε χωρίς καμία αναστολή, φόβο και παρεμβάσεις. Και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Ότι από την αρχή εμείς, που υπηρετούμε ανιδιωτελώς
και χωρίς κανένα πολιτικό ελαττήριο με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα, έχουμε ένα και μοναδικό στόχο. Να αποτρέψουμε τη δημιουργία χωματερής στον τόπο μας. Να προστατεύσουμε δηλαδή το βρεόκαστρο, το περιβάλλον του τόπου μας και να παραδώσουμε στα παιδιά μας τα ιστορικά χώματα της λευρωτικής γης, αλόβητα όπως ακριβώς τα παρέδωσαν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε στο απειρόβλητο. Κατηγορούμαστε ορισμένες φορές ότι μεροληπτούμε, ότι είμαστε αιχμηροί και άδικοι. Σας διαβεβαιώ ότι δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να μεταφέρουμε, όπως είπα και παραπάνω, τη φωνή των κατοίκων που αγωνιούν και αγωνίζονται να αποτρέψουν αυτό το έργο. Και όποιος υπηρετεί πραγματικά και χωρίς υστεροβολία αυτό, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ανέφερα παραπάνω τη λέξη αγωνίζονται γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μπορεί να κερδίσαμε μια πολύ δύσκολη μάχη γιατί διώξαμε τις δυνάμεις καταστολής από τον τόπο μας, αλλά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει καθόλου παρά τις παρασκηνιακές καθησυχάσεις. Το βρεόκαστρο συνεχίζει να υφίσταται στον περιφερειακό σχεδιασμό και μάλιστα ο διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί για την κατασκευή των περιβόητων εργοστασίων αναφέρει ότι τα εργοστάσια θα γίνουν σε ήδη χωροθετημένες αδειοτημένες περιοχές, δηλαδή το βρεόκαστρο. Γι' αυτό και δεν πρέπει να καθησυχάζει κανείς και όλοι οι κάτοικοι να είναι σε παρήγνηση, να ενημερώνονται και σαν έτοιμοι από καιρό να βρεθούν αν αυτό απαιτηθεί πάλι στους δρόμους, ενωμένοι υπερασπίζοντας για άλλη μια φορά τον τόπο τους. Στον αγώνα που δώσαμε και δίνουμε μέσα από το διαδίκτυο, ασφαλώς δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν εκτός από την ιστοσελίδα μας άλλα δύο ανεξάρτητα blogs που τα είπε και ο Βάιος από την Κερατέα που υπηρέτησαν και υπηρετούν το διαδικτυακό αγώνα της ενημέρωσης. Αυτά είναι το antichita.blogspot.com και το forkerateablogspot.com που πιστεύουμε και ευχόμαστε και οι τρεις να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας σε ένα νικηφόρο για τον αγώνα αποτέλεσμα. Μαζί με τους bloggers όμως, θα ήθελα να αναφέρω και κάποιες άλλες κατηγορίες κατοίκων που βοήθησαν πολύ σε αυτόν τον αγώνα και μάλιστα τον κράτησαν ζωντανό τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια και ανάγκασαν την κυβέρνηση να φτάσει στο σημείο να χειριστεί το θέμα με τη βία των ΜΑΤ. Είναι οι κάτοικοι αυτοί που τόσα χρόνια μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα και όχι μόνο δημιουργούσαν και συμμετείχαν σε δράσεις κατά το ΧΙΤΑ, έκαναν πορείες, διαδηλώσεις, φύλαγαν σκοπιά στο βρεόκαστρο. Έγραφαν κείμενα και τα προωθούσαν παντού. Πανεβάσει τον τύπο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα. Αυτοί οι κάτοικοι είναι αυτοί που και μετά την έλευση των ΜΑΤ ξενυχτούσαν καθημερινά και με αντίξωες συνθήκες στους δρόμους, στάθηκαν με θάρρος απέναντι στα ΜΑΤ από την πρώτη μέρα, ενίσχυαν τα μπλόκα με τρόφιμα, ποτά, είδη πρώτης ανάγκης και άλλα, και κρατούσαν με κάθε τίμημα ζωντανό αυτόν τον αγώνα. Ένα μέρος της ζωής μας, της πόλης μας, είχε μεταφερθεί κάτω, στο άπαλτο κάστρο, όπως το είχε ονομάσει η μάχη τότε. Τους αναφέρω γιατί δυστυχώς ο τόπος κοντεύει να τους ξεχάσει και να μετρήσει τη συμφορά του καθενός μας στον αγώνα με άλλα κριτήρια. Όπως κοντεύει να ξεχάσει ότι κάποτε υπήρχε και Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, που τόσα χρόνια έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά δυστυχώς καταργήθηκε. Θα μπορούσα να πω και άλλα, γιατί τα βιώματα αυτού του αγώνα είναι πολλά και έχουν χαραχθεί βαθιά μέσα μας. Θα έρθει όμως η στιγμή, η ώρα που θα πούμε και θα γράψουμε πολλά για να αποτυπώσουμε και να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές τον αδυσόπιτο αυτό αγώνα που δώσαμε μια χούφτα άνθρωποι εδώ στην Κερατέα απέναντι στο αυταρχικό και αναξιόπιστο κράτος, με τη βοήθεια ασφαλώς πολλών αλληλέγγυων από όλη την Ελλάδα. Όπως την ομάδα Τσιριτζάζουλες, που για άλλη μια φορά ευχαριστούμε που ήταν εδώ μαζί μας και φυσικά δημιουργήσε αυτό το ντοκιματέρ, σε μια εκδήλωση που γίνεται για να κρατηθεί αυτός ο αγώνας ζωντανός. Και το τονίζω. Ο αγώνας είναι πρωτίστως των κατοίκων. Όλοι μαζί ενωμένοι θα τον κερδίσουμε και στο τελικό γλέντι θα είμαστε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.